θα σας μιλήσω για το Tor Project, που είναι ένα δίκτυο ουσιαστικά, ή ένα... Βασικά, είναι ένα project που σας επιτρέπει να μπαίνετε στο ίντερνετ με ιδιωτικότητα, ανωνυμία και γενικότερα να είστε πιο ασφαλείς στο ίντερνετ από όσο συνήθως μπαίνετε με τους κανονικούς browser και όπως συνήθως ζείτε στο διαδίκτυο. Ελπίζω το ξέρετε γενικά, γνωρίζετε τι είναι το Tor εδώ πέρα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Χαλασμένα slides. Λοιπόν, τι είναι το Tor λοιπόν. Το Tor είναι ένα open source πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί ένα δίκτυο σε όλο το ίντερνετ το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανώνυμα. Δηλαδή χωρίς να φαίνεται η IP τους στο ίντερνετ. Με ακούτε, είναι καλά. Μπορείτε να καταλάβετε τι λέω. Ωραία. Λοιπόν, το Tor τώρα είναι πολλά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Είναι ένα community από developers, researchers, οι χρήστες του Tor είναι και αυτοί μέλη του Tor ουσιαστικά. Ταυτόχρονα είναι ένα δίκτυο, ένα software ουσιαστικά που δημιουργεί αυτό το δίκτυο σε όλο το ίντερνετ. Και επίσης είναι και ένας οργανισμός στην Αμερική, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Αμερική, που τρέχει όλη αυτή τη φάση ουσιαστικά. Το Tor υπάρχει τα τελευταία από το 2004 νομίζω. Είμαι developer εκεί πέρα, το παρακολουθώ αρκετά και δουλεύω σε αυτό τα τελευταία 6 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 2 εκατομμύριους χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά. Δηλαδή κάθε μέρα αυτοί οι 2 εκατομμύρια χρήστες κάνουν διπλό κλικ πάνω στο Tor και το τρέχουν. Οπότε έχει ένα αρκετά δυνατό community από ανθρώπους. Ωραία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει ανωνυμία, τι σημαίνει διαδίκτυο, τι σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά, όταν πας να χρησιμοποιείς το ίντερνετ, υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι. Υπάρχει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, υποθέσουμε ότι είναι η Alice που θέλει να μιλήσει στον Bob. Ποιοι αντίπαλοι υπάρχουν εδώ πέρα. Για παράδειγμα, στο αριστερό κουτάκι θα μπορούσε να είναι ο ISP της Alice. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η Otenet, που πάει η Αλίκη να μπει στο ίντερνετ και η Otenet βλέπει, ρε παιδί μου, τις IP που κοιτάζει η Alice. Ή, ξέρω εγώ, βλέπει τα site, ή βλέπει τα πάντα βασικά. Βλέπει ακόμα και το content του που μπαίνει. Τώρα, το Tor ουσιαστικά, μπορείτε να το φανταστείτε σαν αυτό το ροζ κουτί στη μέση, από το οποίο μέσα μπαίνει η Alice, κρύβει την ταυτότητά της, ώστε να μιλήσει στον Bob. Ο Bob μπορείτε να το φανταστείτε σαν να είναι ο Bob, ο φίλος της Alice, μπορείτε να το φανταστείτε σαν να είναι το Facebook, μπορείτε να το φανταστείτε σαν να είναι, δεν ξέρω, το Viber, μπορείτε να το φανταστείτε σαν οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι άλλες επιθέσεις υπάρχουν. Ας πούμε, μέσα σε αυτό το ροζ κουτάκι, οι επιθέσεις μπορεί να είναι το δίκτυο το ίδιο, το Tor το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ένας αντίπαλος ουσιαστικά. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε, ο κακός να τρέχει μέρη του Tor, ο ίδιος, να τρέχει τα notes του Tor. Μπορεί ο κακός να βρίσκεται στις εισόδους για το Tor, μπορεί να βρίσκεται στις εξόδους για το Tor. Ή ο κακός μπορεί να είναι και ο Bob ο ίδιος, μπορεί να είναι το Viber ο κακός, που μπορεί να θέλει το Viber να σε παρακολουθήσει και να σου πουλήσει διαφημίσεις, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να είναι το Facebook που βγάζει όλα τα λεφτά του πουλώντας τα δεδομένα των χρηστών. Λοιπόν, είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τι σημαίνει ασφάλεια γενικά και τι σημαίνει ανωνυμία, τι σημαίνει encryption, τι σημαίνουν όλα αυτά, διότι είναι διαφορετική το encryption, το SSL, το HTTPS και όλα αυτά που χρησιμοποιείς στο ίντερνετ κανονικά, που ουσιαστικά το encryption είναι ότι όταν μιλάει η Alice με τον Bob, να μην μπορεί ο attacker, ο κόκκινος στη μέση, να βλέπει τα data, για παράδειγμα, την πιστωτική κάρτα της Alice ή το οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι encryption, δεν είναι anonymity. Το anonymity ουσιαστικά είναι το να μην μπορεί ο attacker να κάνει link την Alice με τον Bob. Αυτό για να το καταλάβουμε, το anonymity έχει ουσιαστικά... έχει διαφορετική έννοια για διαφορετικούς ανθρώπους. Πουχου, για εσάς που ίσως να είσαστε απλοί πολίτες αυτού του κόσμου, το Tor σας προσφέρει ιδιωτικότητα. Δηλαδή,
Πας να μπει στο Facebook, δεν θέλεις το Facebook να βλέπει ότι σήμερα ταξίδεψες, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία. Οπότε χρησιμοποιείς το Tor για να, να συνδεθείς στο Facebook, χωρίς το Facebook να μάθει που είσαι κάθε μέρα. Ή ξέρω εγώ, ή άμα θέλεις να συνδεθείς στο σερβερ του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, χωρίς να θέλει να δεις το Χαροκόπιο ότι πήγες σε διακοπές χωρίς λόγο, μπαίνεις από το Tor και ουσιαστικά κρύβεις το location σου. Αυτό είναι για τους απλούς ανθρώπους. Ή ξέρω εγώ για επιχειρήσεις, για παράδειγμα, το Tor, η ανωνυμία είναι κάτι άλλο. Είναι το να μην μπορεί ο ανταγωνιστής της εταιρείας να καταλάβει πού μπαίνουν οι χρήστες της εταιρείας. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, μπορείς να έχεις μια consulting εταιρεία και να μην θέλεις να βλέπουν ο ISP σου ότι ασχολείσαι με αυτό το θέμα ή με αυτό το θέμα. Ή για παράδειγμα, μπορεί να είσαι η κυβέρνηση η ίδια της Ελλάδος και να έχεις μια πρεσβεία κάπου και να μην θέλεις να μπορεί να δει, ξέρω εγώ, η Γαλλία ότι η πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία ασχολείται με δεν ξέρω τι ή ότι βλέπει αυτό. Είναι ουσιαστικά για την κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ένα tool το Tor ώστε να μην μπορούν να αναλύουν το traffic της. Ή ας πούμε άμα είσαι ακτιβιστής και ασχολείσαι, δεν ξέρω, με τα rights που έχουν τα LGBT ή οτιδήποτε. Μπορείς να... ή ξέρω, φαντάσου ότι είσαι στην Κίνα και θέλεις να στείλεις βιντεάκια για το πώς η αστυνομία μπαίνει στο σπίτι των φίλων τους ακτιβιστών και τους σκοτώνει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Tor ώστε να συνδεθείς και να ανεβάσεις τα βιντεάκια ανώνυμα, χωρίς να ξέρει η κυβέρνησή σου πώς το έκανες αυτό. Επίσης, χωρίς να σε σενσοράρει η κυβέρνηση. Ωραία, λοιπόν, ελπίζω να καταλάβατε λίγο γιατί είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Τώρα, πώς μπορεί να δουλέψει κάτι τέτοιο. Το πιο απλό είναι να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα node στη μέση, ένας υπολογιστής, ας φανταστούμε στην Αμερική, και εσύ, ο χρήστης, η άλλη, ξέρω εγώ, να στέλνεις σε αυτό το server το traffic και αυτό το server να το στέλνει, να το κάνει bounce στο Facebook, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο απλό, ουσιαστικά. Ένα σερβερ κάπου που τον χρησιμοποιείς σαν να είναι το middle node, ας πούμε, σαν το VPN. Είναι ακριβώς ένα VPN βασικά. Αυτό είναι το πιο βασικό design, δεν είναι το Tor, διότι το Tor είναι λίγο πιο έξυπνο από αυτό. Αυτό έχει βασικά προβλήματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό το box στην Αμερική να είναι κακό το ίδιο και αντί να σε κρύβει, να κάθεται και να στέλνει τα data σου στην Αμερικάνικη κυβέρνηση, όπως υπάρχουν πολλά τέτοια. Το Anonymizer, όλες αυτές οι εταιρείες ουσιαστικά που λένε ότι δεν έχουμε logs, δεν έχουμε τίποτα, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό και έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι όταν, ξέρω εγώ, πηγαίνει η Warner Bros. Και να τους ρωτήσει ποιος κατέβασε το Shrek τότε από εκεί πέρα, αυτές οι εταιρείες ξαφνικά έχουν logs και τα δίνουν. Ή ξέρω εγώ, σε αυτό το βασικό design, άλλο επίθεση είναι ότι θα μπορούσε ο αντίπαλος να είναι, ξέρω εγώ, η Αμερική και αντί να ρωτήσει αυτό το computer για τα logs, να παρακολουθήσει γύρω από το computer. Ποιοι μπαίνουν μέσα, ποιοι βγαίνουν έξω και να ουσιαστικά να τα κάνει match και να βρει ουσιαστικά να κάνει match τα inflows με τα outflows. Αυτό είναι αρκετά εύκολο όταν μιλάμε για ένα κουτί μόνο και μιλάς κατευθείαν, δηλαδή στέλνεις μέσα και πηγαίνει από την άλλη. Μπορείς να το κάνεις αυτό αρκετά εύκολα. Οπότε η ιδέα του Tor είναι ότι αντί να έχουμε ένα μόνο κουτί τέτοιο, θα έχουμε πολλά κουτιά τέτοια. Οπότε φανταστείτε ότι, ξέρω εγώ, το R1 είναι στην Αμερική, το R2 είναι στην Ολλανδία και το R3 είναι, ξέρω εγώ, στη Σιγκαπούρη. Με αποτέλεσμα τώρα το traffic σου να κάνει bounce μέσα από πάρα πολλά jurisdictions, δηλαδή, ξέρω εγώ, ουσιαστικά νομοθετικές ενότητες, ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να παρακολουθήσει το R1 και το R2 και το R3 ταυτόχρονα. Αλλά έχει και δύο επιθέσεις που είπες. Παρακαλώ. Και οι δύο επιθέσεις που είπες πιο πριν, με τα button και με το timing, έχουν γίνει. Φυσικά. Φυσικά και το Tor δεν είναι τέλειο και θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Γενικά, άμα θέλετε να με ρωτήσετε, έχει πάει και 6 ώρα. Μπορούμε να το κάνουμε πιο interactive την κατάσταση. Η βασική ιδέα, που δεν ξέρω αν έχει νόημα να την εξηγήσω, είναι ότι
Δεν είναι το... Δηλαδή, ουσιαστικά πας από Αμερική, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν στέλνεις τα data σου έτσι ατόφια σε αυτά τα relays. Είναι λίγο πιο έξυπνο, χρησιμοποιεί κρυπτογραφία, ώστε να κρυπτογραφεί αυτά τα data σαν ένα δώρο, ας πούμε. Βάζεις layer από κρυπτογραφία, με αποτέλεσμα το R1 και το R2 να μην μπορούν να δουν τι στέλνεις. Απλά να βλέπουν ένα κρυπτογραφημένο κουτί, ας πούμε. Και να βγάζουν τα layers σιγά-σιγά, και μόνο το R3 μπορεί να δει. Αυτό είναι το βασικό design, λέγεται Onion Routing, έχει φτιαχτεί στην Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι το βασικό design του Tor. Το Tor είναι The Onion Router, από Onion Routing. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα κρυπτογραφικά πράγματα που δεν έχει τόσο νόημα να τα ασχολιόμαστε σε μια τέτοια παρουσίαση. Πιο πρακτικά τώρα, το Tor, αν θέλει να το χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά έχεις ένα browser. Όλες αυτές τις πληροφορίες που σας είπα, δεν έχουν κανένα νόημα για τον απλό χρήστη. Ο χρήστης απλά κατεβάζει ένα browser που μοιάζει κάπως έτσι, είναι ένα fork του Firefox και γράφει εκεί πάνω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, Reddit ας πούμε και μπαίνει στο Reddit και όλο αυτό το 3Hop, Σιγκαπούρη και τέτοια, όλα αυτά γίνονται από πίσω τελείως διάφανα για τον χρήστη. Μπορείτε να δείτε και το κρεμμύδι είναι το logo του Tor, μπορείτε να το δείτε πάνω αριστερά. Και γενικότερα αυτό είναι ο Tor Browser, αυτό είναι το product του Tor Project, ας πούμε. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για το δίκτυο. Αυτά τα nodes που σας είπα, που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 7.000 nodes γύρω-γύρω στον κόσμο, ας πούμε. Και βρίσκονται κυρίως στο δυτικό κόσμο, δηλαδή Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, και λίγα Νότια Αμερική. Τώρα έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε λίγο παραπάνω, να μαζέψουμε παραπάνω relay στην Νότια Αμερική. Και το πιο σημαντικό είναι πόσο bandwidth μπορούν να κρατήσουν αυτά τα nodes, δηλαδή. Και δηλαδή πόσους χρήστες μπορεί να υποστηρίξει αυτό το δίκτυο. Και μπορείτε να δείτε ότι το total bandwidth ουσιαστικά ανεβαίνει μες τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το Tor έχει total bandwidth γύρω στα 200 gigabit per second. Και η MOV γραμμή είναι πόσα χρησιμοποιούνται από αυτά. Και μπορείτε να δείτε ότι αυτή τη στιγμή το Tor χρησιμοποιεί περίπου το μισό capacity. Που μπορεί να ακούγεται πολύ καλό να λέτε «Α, το μισό capacity» που σημαίνει ότι έχετε 100 gigabit per second άδεια. Αλλά καμία σχέση. Γενικά, αν μιλήσεις σε κάποιον που ασχολείται με δίκτυα και του πεις ότι έχεις ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί 50% capacity, θα σου πει ότι είσαι τρελός γενικά και ότι αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα και ότι για να είναι σταθερό κάτι πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 0% capacity ουσιαστικά. Ξέρω εγώ, ένα router ή οτιδήποτε. Οπότε, πόσο? 1:40 λέει ο κύριος εδώ πέρα. Που σημαίνει γενικά ότι το Tor χρησιμοποιείται πολύ και χρειαζόμαστε περισσότερο bandwidth, χρειαζόμαστε περισσότερους χρήστες και περισσότερα relays ανά όλο τον κόσμο. Θα σας πω αργότερα πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν έχουμε άπειρο bandwidth, άμα είναι, ξέρω εγώ, όλα τα relays στην Ολλανδία, δεν έχει τόσο πολύ νόημα, γιατί αν η Ολλανδική κυβέρνηση αποφασίσει ότι σχένεται το Tor, ουσιαστικά μπορεί να παρακολουθεί όλα αυτά τα relays. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Relays, παρεμπιπτόντως, είναι τα nodes του Tor, τα computer του Tor σε όλο το δίκτυο, σε όλο το ίντερνετ. Είναι πολύ σημαντικό το Tor να έχει relays σε όλο τον κόσμο, να είναι geographically distributed, δηλαδή, να βρίσκεται παντού ουσιαστικά. Και προσπαθούμε γενικά να δουλέψουμε για αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο, διότι είναι δύσκολο να βρεις, ξέρω εγώ, hosting providers στην Αφρική ή, ξέρω εγώ, ακόμα και αν βρεις στην Αφρική, ίσως αυτές οι χώρες, μόλις η Αμερική τους πει, ξέρω εγώ, ότι κάτι κακό έγινε, κατευθείαν να πούνε «Α, ορίστε τα logs μου». Δηλαδή, παρόλο που είναι μακριά γεωγραφικά, ίσως να μην είναι τόσο δυνατές. Ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, ας πούμε, είναι πολύ μακριά, αλλά ουσιαστικά υπόκειται στην Αμερική και στην Αγγλία, ότι τους πούνε αυτό θα κάνουν. Ρωσία, για παράδειγμα, είναι ένα ενδιαφέρον μέρος. Έλα. Ρωσία και Κίνα, λέει ο κύριος εδώ πέρα, για παράδειγμα. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα για το Tor είναι
το να είναι όλο αυτό το project να είναι διάφανο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, να μπορείτε εσείς οι χρήστες να διαβάσετε τον κώδικα, να διαβάσετε τα specs, να διαβάσετε το design, να καταλάβετε λίγο πώς δουλεύει όλη αυτή η φάση, χωρίς να εμπιστεύεστε εμένα ή οποιονδήποτε δουλεύει σε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα documents να είναι ανοιχτά. Όχι, όπως για παράδειγμα το WPA document που ήταν κλειστό τόσα χρόνια και ξαφνικά μόλις βρέθηκε ένα attack στο WPA επειδή κάποιος ουσιαστικά το διάβασε αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό να έχει developers που να είναι public άνθρωποι και να μην είναι ξέρω, κάτι παρανοϊκή τύπη στο ίντερνετ που να μην έχει ιδέα ποιοι είναι και ίσως και να είναι ο ίδιος άνθρωπος, ξέρω εγώ. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να δώσεις στον χρήστη την επιλογή του τι θα κάνει γενικά και το πώς θα εμπιστευτεί το project σου και πώς θα εμπιστευτεί. Και γενικότερα όσο περισσότερο κάποιος εμπιστεύεται το software, τόσο περισσότερο θα πρέπει να καταλαβαίνει πώς δουλεύει για να καταλάβει λίγο τα corner cases, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο ίντερνετ. Και τέλος πάντων, όπως όλα τα projects γενικά που έχουν κάποιο νόημα, χρησιμοποιούνται και από καλούς ανθρώπους και από κακούς ανθρώπους. Διότι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κακός άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Tor δέχεται πολύ επίθεση γενικά τώρα τελευταία από το press που λέει «Α, το dark web, α, το Tor χρησιμοποιείται από ανθρώπους που πουλάνε όπλα και τέτοια». Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχει 2 εκατομμύρια χρήστες. Δηλαδή, γίνεται να είναι 2 εκατομμύρια χρήστες κακοποιοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης, το άλλο σημαντικό είναι ότι οι κακοποιοί, ας πούμε, μπορούν να πάνε να αγοράσουν ένα botnet, να δώσουν, ξέρω εγώ, 200 ευρώ σε έναν τύπο και να αγοράσουν, ξέρω εγώ, ένα botnet που έχει 200 gigabit capacity ούτως ή άλλως και μετά να φτιάξουν το δικό του store. Αλλά ο κακομοίρης τύπος που είναι στην Ουγκάντα, ξέρω εγώ, και είναι gay και θέλει λίγο να ασχοληθεί με το πώς θα τη βγάλει τη φάση ενώ είναι gay και παράλληλα τον παρακολουθεί η αστυνομία για να το σκοτώσει, ξέρω εγώ, επειδή συχαίνονται τους gay, αυτός δεν έχει τη δύναμη να πάει να αγοράσει ένα botnet. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το Tor να υπάρχει και να είναι διαθέσιμο για τους ανθρώπους. Και πάνω σε όλο αυτό το κόνσεπτ του... Μπορώ να έχω το νερό, παρακαλώ. Λοιπόν, και πάνω σε όλο αυτό το κόνσεπτ του ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρει για τους ανθρώπους, υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που προσπαθούν να το κόψουν. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι κάποια blog pages. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω η πάνω αριστερά είναι... Είναι το page που σου στέλνουν στο Ιράν όταν πας να μπεις σε κάποιο site που δεν επιτρέπουν, που έχουν στο Tor, για παράδειγμα, ή στο Wikipedia, για παράδειγμα, ή στο οτιδήποτε. Και βλέπετε ότι είναι έτσι ροζ, αστιάκια, ξέρω εγώ, πάπιες, χαχαχα, ένας τύπος με μουσια που λέει «Χα, είμαι φασίστας και δεν σε αφήνουν να μπεις στο ίντερνετ». Και γενικότερα το κάνουν έτσι λίγο αστείο, ρε παιδί μου. Και ουσιαστικά... Για πολλούς ανθρώπους το Tor είναι να περνάς ουσιαστικά αυτά τα pages, γιατί είσαι στο Ιράν, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να μάθεις τίποτα για τη ζωή σου που προσπαθείς να καταλάβεις και προσπαθείς να ουσιαστικά να αποφύγεις αυτόν τον τύπο με τα μουσια. Και για παράδειγμα, στην Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όταν έγινε το Arab Spring το 2011, που μπορείτε να δείτε ότι... Ξέρω εγώ, οι χρήστες της Αιγύπτου ήταν γύρω στο... Είχαμε 500 με 700 χρήστες και μόλις άρχισε να γίνεται όλη αυτή η επανάσταση, ας πούμε, και άρχισαν οι τύποι να λένε «Α, μήπως να χρησιμοποιήσω κάτι λίγο πιο ασφαλές, αντί να χρησιμοποιήσω το κανονικό ίντερνετ για να κάνω την ακτιβιστική μου προσπάθεια», ας πούμε, άρχισαν να μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι στο Tor, ας πούμε. Και μετά η Αίγυπτος λέει «Κάτσε λίγο, θα τα αφήσουμε όλα αυτά να είναι έτσι ανοιχτά» και το κόψαν το Tor. Και μπορείτε να δείτε, δηλαδή, πώς από το 2000 πέφτει στο 0 και μετά που το ξεκόψανε, μπορείτε να δείτε πώς πάλι ανέβηκε. Ουσιαστικά, υπάρχει μια συνεχόμενη προσπάθεια από τις κυβερνήσεις να μπλοκάρουν το Tor και από το Tor να προσπαθεί να ξεφύγει. Διότι
Αυτά τα nodes, τα relays που σας είπα πριν, τα 7000 relays, είναι public. Δεν είναι ότι είναι κρυφά. Υπάρχει ένα document στο ίντερνετ που έχει όλα τα IP addresses αυτών των relays και μπορεί η Αίγυπτος ή οποιοδήποτε να τα κόψει. Δηλαδή να πάει στο firewall της Αιγύπτου και να πει, αν πάει κάποιος να συνδεθεί σε ένα από αυτά 7000, κόψε τα. Τέλος πάντων, το Tor γενικά έχει ασχοληθεί πολύ με το να ξεφεύγει αυτό το censorship και έχει φτιάξει άλλα concept και έχει φτιάξει εδώ το concept του κρυφού relay, δηλαδή ένα relay που δεν μπαίνει σε αυτή τη λίστα και είναι ένα relay που μπορώ να το φτιάξω εγώ και να το δώσω στο φίλο μου τον Αιγύπτιο για να περάσει το censorship ουσιαστικά. Και αυτό λέγεται bridges γενικά, δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ με όλο αυτό, αλλά σας λέω ότι υπάρχει ακόμα και αυτό το κομμάτι του Tor, δηλαδή το πώς θα περνάς το censorship. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα από το Ιράν, που μπορείτε να δείτε πώς για άλλη μια φορά έκλεισε το Ιράν το Tor και μπορείτε να δείτε πώς μετά το Tor έφτιαξε αυτά bridges και έφτιαξε και κάποια πιο advanced bridges που ξέρω εγώ αντί να είναι το traffic σαν του Tor μοιάζει με κάτι άλλο που δεν μπορούσε να το καταλάβει το Ιράν και γενικά μετά από λίγο καιρό πάλι κατάφεραν οι χρήστες να φτάσουν στο Tor παρόλο που η κυβέρνηση πήγε να τα μπλοκάρει. Αυτή η τεχνολογία που σας είπα με τα advanced bridges που είναι... Πες το. Σωστά. Άμα χρησιμοποιείς κακό bridge, μπορεί να έχεις να περάσεις αρκετά άσχημα γενικά. Γι' αυτό και οι χρήστες θεωρητικά, για παράδειγμα στο Ιράν, ξέρουμε ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν bridges κυρίως παίρνουν τα bridges από φίλους τους, ας πούμε, ή τους τα δίνουν με ένα φλασάκι ή κάτι τέτοιο. Γενικότερα, σίγουρα ισχύει αυτό. Ναι, υπάρχει και ένα site που λέγεται bridges.torproject.org και ζητάς captcha και σου δίνει bridges ουσιαστικά. Διάφοροι τρόποι, ο καθένας δουλεύει για διαφορετικού είδους χρήστη. Τέλος πάντων, έχουμε διάφορες τεχνολογίες για να κάνει circumvent censorship, δεν έχω χρόνο για να τα πω όλα αυτά, μπορούμε να μιλήσουμε μετά ή κάποια άλλη στιγμή. Πολλές εταιρείες γενικά επίσης προσπαθούν, που έχουν η Blue Coat, είναι μια εταιρεία που φτιάχνει router, έχει εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και ουσιαστικά όλο της το business είναι να μπλοκάρει ανθρώπους από το να μπαίνουν στο ίντερνετ. Είτε είναι άνθρωποι ξέρω, που δουλεύουν στην Boeing και προσπαθούν να μπουν στο Facebook ενώ δουλεύουν, είτε είναι άνθρωποι που είναι στο Ιράν και προσπαθούν να μπουν στο ίντερνετ. Τελεία. Κάποια ακόμα graphs. Αυτοί εδώ είναι οι Κινέζοι αστυνόμοι του ίντερνετ, μοιάζουν κάπως έτσι, είναι πάρα πολύ advanced, παρόλο που φαίνονται αστείοι. Γενικά η Κίνα έχει ξεφύγει τελείως, έχει πάει το κομμάτι του να κάνει censorship σε τελείως άλλο level, το έχει περάσει σε ψηλό τέχνη ουσιαστικά. Έχει κάνει διάφορες τεχνολογίες που πάλι δεν έχω χρόνο να σας πω. Και τέλος πάντων πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της παρουσίασης. Αυτή είναι μια παρουσίαση που έχει ουσιαστικά 5 παρουσιάσεις μέσα σε μία. Τώρα φτάνουμε στην τρίτη νομίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι ξέρετε για το Snowden, σωστά. Γνωρίζετε για το Snowden σαν πραγματικότητα. Ο Snowden λοιπόν έδωσε πολλά αρχεία της Αμερικάνικης κυβέρνησης στο λαό για να τα διαβάσει και να καταλάβει λίγο τι κάνει η Αμερικάνικη κυβέρνηση με το ίντερνετ γενικότερα και πώς παρατηρεί τους ανθρώπους και πώς παρακολουθεί τους ανθρώπους. Ένα πολύ ενδιαφέρον document ήταν αυτό που μιλούσε για το Tor συγκεκριμένα, που έχει γραφτεί από την NSA το 2012 και ουσιαστικά μιλάει για το πώς δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το Tor ακόμα. Και έχει πολύ πλάκα, διότι μπορείτε να δείτε ότι πραγματικά τους εκνευρίζει και έχει μέσα ατάκες όπως ότι το Tor είναι το king of low latency internet anonymity και δεν υπάρχουν άλλοι content ανταγωνιστές. Οπότε ουσιαστικά ξέρουμε ότι η NSA γνωρίζει για το Tor και μέχρι πριν από κάποια χρόνια προσπαθούσε να το σπάσει και δεν έχουν βρει ακόμα τρόπο. Τι είναι αυτά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ωραία, τέλειωσε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο, ίσως λίγο πιο ενδιαφέρον κομμάτι που μπορώ να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Πολύ πιθανό, δεν ξέρω φίλε μου τι ξέρεις, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι ξέρεις. Τέλος πάντων, επίσης αυτό είναι το κομμάτι που δουλεύω εγώ προσωπικά, οπότε ουσιαστικά είναι τα hidden services. Είναι
Μέχρι τώρα μιλάμε για το Tor σαν ένα τρόπο για να μπορείς να μπεις στο ίντερνετ εσύ ο ίδιος ανώνυμα, δηλαδή η άλλη να μπει στο Facebook. Τα Hidden Services είναι ένα άλλο sub-module του Tor που ουσιαστικά επιτρέπει στο Facebook ή στο οποιοδήποτε Facebook να παρουσιάσει τον εαυτό του ανώνυμα στο ίντερνετ. Δηλαδή αντί να έχει μια IP address, να είναι το Facebook ανώνυμο στο ίντερνετ. Το Facebook ίσως να μην είναι πολύ λογικό παράδειγμα, αλλά μπορείτε να σκεφτείτε άλλα παραδείγματα, όπως ξέρω εγώ, blogs, ή μπορείτε να σκεφτείτε διάφορα άλλα πράγματα που οι άνθρωποι δεν τα θέλουν στο ίντερνετ και με αυτό επιτρέπεται. Είναι ένα περίεργο πρωτόκολλο γενικά που δεν έχει πάλι νόημα να το εξηγήσω. Το πιο απλό είναι ότι τέλος πάντων ουσιαστικά μπορείτε να φανταστείτε ότι η Alice είναι ένας Tor client, ένας χρήστης, ο Bob είναι το Facebook ας πούμε. Και αντί, ξέρω εγώ, η Alice να πει θα συνδεθώ στην IP 8765 του Facebook, φτιάχνουν ένα link μέσα από το Tor δίκτυο, μέσα από αυτό που λέγεται RP. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα link που επιτρέπει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους να μιλήσουν μεταξύ τους, χωρίς να παρουσιάσει κάποιος την IP του. Ουσιαστικά επιτρέπει και στους δύο μεριές της συζήτησης να είναι ανώνυμα, που έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά και είναι ουσιαστικά η άλλη μεριά του νομίσματος. Είναι το να μπαίνω στο ίντερνετ τσάμπα, να μπαίνω στο ίντερνετ ανώνυμα και να παρουσιάζω content στο ίντερνετ ανώνυμα. Για παράδειγμα, αυτό είναι το site της RiseUp, μιας ακτιβιστικής οργάνωσης από την Αμερική, που μπορείτε να δείτε ότι ουσιαστικά ο σερβερ τους είναι ανώνυμο στο δίκτυο. Μπορείτε να δείτε πάνω ότι δεν έχει, ξέρω εγώ, riseup.net, που είναι το κανονικό domain τους. Είναι ένα onion site, .onion. Ουσιαστικά, αυτό είναι ένα site που, ακόμα και αν προσπαθήσεις να μάθεις που είναι, σε ποιο data center είναι, δεν μπορείς να βρεις εύκολα, γιατί προστατεύεται μέσα από αυτό το link που σας έδειξα πριν. Τι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα έχουν αυτά τα hidden set... Παρακαλώ. Όταν βγαίνει ένα service ανώνυμα στο ίντερνετ, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι όντως δηλαδή αυτό είναι. Λοιπόν. Κοίτα, όλα αυτά είναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις αυτό. Όπως, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα τα services αυτά, τα onion services έτσι λέγονται, έχουν ουσιαστικά πιο advanced authentication μέθοδους από τα κανονικά site. Διότι αυτό εκεί πάνω το μακρινάρι που δεν βγάζει κανένα νόημα στον άνθρωπο, το CWOIOPIIII, bla bla bla, όλο αυτό είναι ένα κρυπτογραφικό κλειδί που ουσιαστικά σε βεβαιώνει ότι αν έχεις το σωστό domain, θα μπεις στο σωστό site. Ενώ αν μπεις, ξέρω εγώ, στο facebook.com, δεν σου λέει κανείς ότι, ξέρω εγώ, ο DNS server δεν θα σου πει ψέμα, ή ξέρω εγώ ότι ο ISP σου δεν θα κάνει reroute το traffic σου ξαφνικά. Ενώ με το Tor και αυτή την τεχνολογία, το γεγονός ότι αυτό είναι ένα κρυπτογραφικό identifier επιτρέπει στο Tor, όταν μπαίνεις στο site, να τσεκάρει ότι έχεις μπει στο σωστό site και ότι το site θα σου δείξει ότι γνωρίζει το κρυπτογραφικό identifier που αντιστοιχεί σε αυτή τη μαλακία εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πράγμα που λέγεται self-authenticated. Είναι ένα property, ένα κρυπτογραφικό property. Τώρα, στην ερώτηση που έκανες, ρε παιδί μου, αν δεις ότι το Facebook ποστάρει στο Twitter του και στο website του και στο τάδε ότι το onion του είναι αυτό και το γράψεις σε ένα textbook, στο σημειωματάριό σου και μετά μπαίνεις σε αυτό, είσαι σίγουρος ότι θα πας στο σωστό. Ή ξέρω εγώ, ουσιαστικά είναι έτσι λίγο, μπορεί να το κάνεις και με SSL, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ας μην μπούμε σε αυτό. Επίσης, το traffic που πηγαίνει σε αυτό το site είναι end-to-end encrypted, δηλαδή είναι κρυπτογραφημένο από το client μέχρι το server, που δεν ισχύει στην πραγματική κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχεις SSL, δεν ξέρεις ότι το SSL θα φτάσει μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, αυτά ίσως είναι λίγο καμενιές, ίσως να μην είναι σωστή φάση για να τα εξηγήσω αυτά. Τέλος πάντων, το σημαντικό που έχετε να καταλάβετε είναι ότι τα onion services δεν είναι μόνο ότι είναι ανώνυμα, έχουν και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα properties ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή
τα Onion Services δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Δηλαδή το traffic τους δεν είναι πάρα πολύ. Είναι γύρω στα το 3% του συνολικού traffic του Tor είναι τα Onion Services. Δεν έχει πάρα πολύ traffic. Είναι ένα ψηλό early. Είναι στα early stages ουσιαστικά της πραγματικότητάς τους. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό, ούτε αυτό. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε σε ένα άλλο ωραίο σημείο που είναι λίγο πιο κοινωνικό και είναι το θέμα του dark web και γενικά του «Α, δουλεύεις στο Tor, α, το dark web, το είχα διαβάσει» και όλη αυτή η λογική γενικά. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα από τα media και από όλους αυτούς το ότι θέλουν να πιστέψουν ότι το ίντερνετ έχει και μια κακή μεριά, ένα κακό εαυτό, ένα ντόπελ... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς. Κοίτα, γενικότερα εξαρτάται τι θες να πεις με dark web επίσης, δηλαδή... Παρακαλώ. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά είναι σαν να λες ότι το κανονικό ίντερνετ δεν έχει παιδική πορνογραφία, που δεν ισχύει. Και μάλιστα έχουν βγει έρευνες που λένε ότι τα site στο Tor που κάνουν παιδική πορνογραφία, διότι υπάρχουν φυσικά, λινκάρουν σε κανονικά site, δεν λινκάρουν μέσα στο Tor. Απλά ουσιαστικά ανταλλάζουν link μεταξύ τους. Τέλος πάντων, γενικά και το ίντερνετ έχει παιδική πορνογραφία και το ίντερνετ έχει ναρκωτικά και το ίντερνετ έχει... Τέλος πάντων, παιδιά, γενικότερα... γενικότερα, πάντως, όλα αυτά... Λοιπόν. Γενικότερα, η όλη φάση με το παγόβουνο και με το 97% του ίντερνετ είναι κάτω από το παγόβουνο και μόνο βλέπετε το 3% και όλο αυτό είναι ένα media πράγμα, που, γιατί το 97% όπως σας είπα δεν είναι αλήθεια και όλα αυτά. Είναι ένα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πολύ πιο εύκολα γράφεις ένα άρθρο με παγόβουνα και με μπήκα στο dark web και ξαφνικά παρήγγειλα αυτομάτως όπλα στο σπίτι μου και όλα αυτά, από το να πεις ουσιαστικά ότι το dark web είναι... Το Tor είναι μια μαλακία που δεν έχει φτιάξει κανείς site και έχουν 5-6 site. Και τέλος πάντων, μπορείτε να μπείτε και να τα τσικάρετε μόνοι σας. Δεν νομίζω να εκπλαγείτε από κάτι. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, όταν έχω προσπαθήσει να μπω, μόνο κάτι παρανοϊκά site, forum και κάτι... Τέλος πάντων. Αυτό. Για παράδειγμα... Αυτή τη στιγμή, βασικά, το πιο διαδεδομένο onion service είναι το Facebook, το ίδιο το Facebook. Που το Facebook έχει φτιάξει ένα onion site, ώστε να μπορούν να τον επισκέφτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το Facebook είναι μπλοκαρισμένο στην Κίνα. Και πιστεύουν ότι μέσα από αυτό το onion site θα μπορέσουν να φτιάξουν και ένα community στην Κίνα, ουσιαστικά. Και έχουν φτιάξει και ένα blog post που λέει ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι το επισκέφτονται το Facebook over Tor, ουσιαστικά. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πιο... Πώς? 1 εκατομμύριο. Νομίζω active user base είναι 1 εκατομμύριο, αυτό ήθελα να πει. Μπορείτε να το τσεκάρετε και μόνοι σας. Κάποια άλλα applications πάνω σε αυτά τα onion services είναι το SecureDrop. Είναι ένα application που έχει φτιαχτεί από τον Aaron Schwartz και από κάποιους άλλους, που ουσιαστικά επιτρέπει σε ανθρώπους να δώσουν δεδομένα σε διάφορες οργανισμούς, όπως η New York Times, η Guardian, το Wikileaks και όλα αυτά, που επιτρέπει σε ανθρώπους να, ουσιαστικά, να κάνουν publish δεδομένα σε αυτούς τους media οργανισμούς. Για παράδειγμα, το Wikileaks, όταν πήρε τα files από το Αφγανιστάν, από την Chelsea Manning, τα πήρε μέσα από το SecureDrop ουσιαστικά. Δηλαδή χρησιμοποίησε Onion Services η Chelsea Manning για να δώσει τα files στο Wikileaks. Το ίδιο γίνεται και με την Guardian και με την New York Times. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον application γενικά και όντως δείχνει γιατί έχει νόημα ο σερβερ να είναι κρυμμένος. Διότι αν δεν ήταν κρυμμένος θα μπορούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση να παρακολουθεί αυτό το σερβερ και να βλέπει πότε δέχεται traffic, πότε δεν δέχεται traffic, πόσο μεγάλο είναι το traffic. Είναι ένα ενδιαφέρον project γενικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον project είναι το Ricochet, που ουσιαστικά επιτρέπει σε ανθρώπους να επικοινωνούν μεταξύ τους σαν chat μέσω hidden services, κάνοντας και τις δύο μεριές να είναι ανώνυμες. Μπορείτε να το τσεκάρετε.
Ένα άλλο είναι το Onion Share που σου επιτρέπει να στέλνεις files. Είναι αρκετά απλό, το έχει φτιάξει πάλι ένας τύπος από την New York Times. Ουσιαστικά μπορείς να ή όχι το Secure Drop, δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Τέλος πάντων, κάνεις διπλό κλικ, διαλέγεις το file σου και μετά σου δίνει ένα Onion Address, σαν αυτό εκεί πέρα, και το δίνεις αυτό στο φίλο σου, το βάζεις στο browser του και κατεβαίνει το file έτσι ανώνυμα γενικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι τα Onion Services υπάρχουν εδώ και... Τελειώνουμε. Ωραία. Υπάρχουν εδώ και 10 χρόνια. Τώρα, πριν από 2 εβδομάδες, έγιναν launch το Next Generation of Onion Services, που είναι πιο ανώνυμα, πιο secure γενικά και θα είναι το baseline για να φτιαχτεί το μέλλον τους ουσιαστικά. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Υπήρχε ένα blog στο Tor Project blog πριν από κάποιες μέρες. Τέλος πάντων, ένα άλλο σημαντικό είναι το Tor δεν είναι... λοιπόν, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, ας το λήξουμε. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το Tor? Τα πιο σημαντικά μπορείτε να κάνετε είναι να τρέξετε ένα relay, δηλαδή να πάτε σπίτι σας και να ανοίξετε ένα υπολογιστή που να περνάει μέσα το traffic. Έχω μια φωτογραφία εδώ πέρα που δείχνει τα ελληνικά. Κοιτάξτε, έχουμε 2, 4, 6, 8, 12 relays σε όλη την Ελλάδα. Αυτά θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα. Τα περισσότερα είναι στον ωκεανό επίσης, αν έχετε hosting provider εκτός ωκεανού. Επίσης μπορείτε να ασχοληθείτε με το Tor, λίγο να μιλήσετε στους φίλους σας γι' αυτό, να το κάνετε λίγο πιο κοινωνικά αποδεκτό, να τους πείτε ότι δεν είναι και το χειρότερο πράγμα στον πλανήτη Γη, ώστε... το άλλο είναι να δουλέψετε σε development, να βρείτε bugs, να μας βοηθήσετε να βρούμε bugs, να το χρησιμοποιήσετε και να μας λέτε όταν δεν δουλεύει καλά, να βρείτε research problems και να τα βοηθήσετε. Το τελευταίο είναι να κάνετε donate φυσικά. Και τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρουσίαση, γιατί μάλλον πήγε πιο πολύ από αυτό.